Συγχαρητήρια, η ομάδα μετά τη σημερινή νίκη ανέβηκε. Τι θα περιμένουμε από τη νέα σεζόν και το Μαντινιακό? Μια ομάδα που αγαπάς πάρα πολύ, το έχεις αποδείξει και στο παρελθόν. Τι θα ήθελες πρώτα απ' όλα από την πολιτεία για σένα, γιατί βλέπουμε να πέσεις σε ένα γήπεδο που δεν είναι γήπεδο. Ένα γήπεδο για τα παιδάκια του κόσμου, όλα, όχι μόνο για μένα, για όλα τα παιδάκια. Δεν μπορούμε να φέρουμε στο 2013 και να φέρουμε στο 3α. Αυτό ζητάμε. Μια ζωή αυτό ζητάμε. Γήπεδα. Και διαθλητική χώρη λείπουν από την Αρχαδία. Και ειδικά από το Δήμο της Τρίπολης. Για την επιτυχία της ομάδας που ανέβηκε η κατηγορία. Παρόλο που ξεκινήσαμε όχι στραβά, μας πήγανε κόντρα το πρώτο παιχνίδι. Το πήραμε, το πιστεύσαμε και μετά πήραμε το πρωτάθλημα, ό,τι βλέπετε έτσι. Δίκιο, έτσι. Δίκιο. Ίσως πιστεύετε, αποτελέσματα το δείχνω αυτό. Ότι πάμε αίτη μέχρι τώρα. Ένα παιχνίδι μας φέρα, το κερδίζαμε 5-0 και μας το πήραν στα χαρτιά. Για μια λάθος αλλαγή ενός πιστηρικά, εντάξει. Θα δούμε το χρόνο αλλαγή στην ομάδα, νέα πρόσωπα, προπονητή. Όχι προπονητή. Σάκης μια χαρά, ε. Σάκης μια χαρά, είμαστε φίλοι καταρχήν, είμαστε μια οικογένεια. Το καλό είναι να προσθέσουμε ένα δύο παιδάκια ακόμα, τρία, γύρω από μάτς, κοντάρουν να γίνει στο κλίμα το δικό μας γίνεις και πιστεύουμε να κάνουμε μεγάλη παρουσία, τίποτα άλλο. Πάρα πολλά μας μας έπισε ένα γήπεδο, πρέπει ένα γήπεδο να παίζουμε, να μας δούμε τα παιδιά όλα. Δεν πιστεύω, δεν τρίπολη να μην έχει ένα γήπεδο. Πώς θέλω να το ξαναπούμε αυτό. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, να μην έχουμε νερό, να μην έχουμε παλέτες, δηλαδή. Και πάλι συγχαρητήρια, πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την ΕΡΣΑ, ευχαριστώ την Διευθυνσία, ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Αλλά και εμείς αποδείξαμε και με το είδος μας και με την παρουσία μας ότι είμαστε άξιοι. Να σε καλά, ευχαριστούμε.